ενίσχυσης που και αυτό αποτελεί το 55% της ενιαίας ενίσχυσης, του συνόλου δηλαδή. Αυτά θα πληρωθούν σήμερα σύμφωνα με αυτά που έχουμε συμφωνήσει. Καθίστε, μιλάμε για 68, από ό,τι καταλαβαίνω, μιλάμε για 68.000 δικαιούχους. Όχι, 680.000 δικαιούχους. Για 680.000 έχουμε πάει ένα μηδενικό. Φάγαμε ένα μηδενικό στο χαρτί. Ναι. Να σας πω, δηλαδή τώρα, επειδή ο Κοσμάκης καταλαβαίνει συγκεκριμένα πράγματα, αν πάει το μεσημέρι στο ATM, τα έχει τα λεφτά. Κύριε Καμποράκη, ναι. Και βέβαια πρέπει να τα έχει, διότι αυτή τη συνεννόηση έχουμε κάνει. Ωραία, να πληρωθούν αυτές οι ενισχύσεις, έχουμε ήδη μια σύμβαση με την Τράπεζα Πειραιώς, η οποία βέβαια είναι πολύ μεγαλύτερη. Άμα τα έχεις βάλει εσύ υπουργέ στην Πειραιώς, θα τα πάρουν οι άνθρωποι. Αυτό ακριβώς σας έχω πει. Εντάξει. Τώρα από εκεί και πέρα τα διαδικαστικά δεν μπορώ να τα ξέρω. Όχι, αυτό κύριε Υπουργέ, σε τι εκκρεμότητες... Αυτό αφορά μία... είναι το κομμάτι της βασικής ενίσχυσης, την οποία την παίρνουν περίπου αυτή την περίοδο. Βέβαια όχι το σύνολο, έτσι όπως σας είπα προηγούμενα. Θα έχουμε και άλλες πληρωμές που αφορούν το πρασίλισμα. Θέλω να πω, εκκρεμότητες από το παρελθόν είναι αυτά ή είναι τώρα? Εκκρεμότητες από το παρελθόν είναι άλλες, είναι αυτές που θα πληρώσουμε μέχρι τα μέσα Δεκεμβρίου, που αφορούν εξισωτικές, νητρορύπανση, βιολογικά, είναι γύρω στα 200 εκατομμύρια αυτά που ξεκινάνε από το 8, 9, φτάνουν μέχρι το 14. Όλα αυτά τα χρόνια υπήρχαν εκκρεμότητες. Είπαμε να τα κλείσουμε αυτά, τελειώνουν αυτά, θα πληρωθούν και από εκεί και πέρα από το 2016 να μπούμε σε μια κανονική ροή. Τώρα δεν μπορώ να σου την κάνω και την ερώτηση, αν και για σε βγάλαμε για αυτό. Λέγατε ότι θα έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ και θα αλλάξει όλη την Ευρώπη προς τα αριστερά και βλέπω ότι Λεπέν χθες και κερδίζει. Ανάπορα πήγε η Ευρώπη. Καλά, δεν φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ και γι' αυτό. Είπα ότι φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ, λέω όμως. Είναι πάρα πολύ σοβαρό το ζήτημα και κυρίως όταν έχουμε ένα μεγάλο πρόβλημα με το προσφυγικό, γενικά με όλη αυτή. Τώρα θα σηκώσουν φράχτες παντού. Καταλαβαίνετε, και από την άλλη πλευρά έχουμε την ακροδεξιά, η οποία έχει επενδύσει πάνω σε αυτή τη διαδικασία. Τα ξέρετε, όλοι τα ξέρουμε. Και αυτό είναι ένα θέμα που οπωσδήποτε χρειάζεται από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Ευρωπαϊκής Ένωσης να το δουν πιο καλά. Ιδιαίτερα, το επαναλαμβάνω, εάν η πρώτη χώρα εισαγωγής δεν ταυτοποιεί όλο αυτό τον κόσμο που έχει στην Ευρώπη, πάντα θα έχουμε προβλήματα. Καλημέρα, Υπουργέ, ευχαριστούμε. Κατά μέσο όρο, πόσα θα πάρει ο κάθε αγρότης, κύριε Υπουργέ? Τι να σας πω τώρα. Οπωσδήποτε θα σας πω ποιοι δεν θα πάρουν. Δεν θα πάρουν αυτοί που δικαιούνται κάτω από 300 ευρώ. Δεν θα πάρουν αυτοί που έχουν έκταση μικρότερα από 4 στρέμματα. Ναι. Από εκεί και πέρα οι υπόλοιποι, όλοι που είναι 680.000 περίπου, θα μοιραστούν τον ποσό. Ανάλογα βεβαίως με. Αυτοί οι κακόμεροι δηλαδή που έχουν 4 στρέμματα, γιατί δεν έχουν χωράφι, δεν παίρνουν και ενίσχυση? Είναι ο κανονισμός, το απαγορεύει. Όσο πιο φτωχός, τόσο λιγότερο σε ενισχύουμε. Είναι ο κανονισμός ο οποίος λέει, όποιος έχει, δεν θεωρείται δηλαδή αυτός ενεργός αγρότης, καταλαβαίνετε. Έτσι. Ούτε αυτός που του αντιστοιχούν 300 στρέμματα, 300 ευρώ μπορεί να θεωρείται ενεργός αγρότης. Αυτή είναι η διαδικασία. Μάλιστα. Καλά, Υπουργέ. Ευχαριστούμε. Καλά, Υπουργέ. Λοιπόν, λέγοντας μια καλημέρα στον κύριο Κώστα Καραγκούνη από τη Νέα Δημοκρατία και στον κύριο Κώστα Κατσίκη.